Πάμε τώρα, Βαγγέλη, σε σένα. Και στην Ελεονόρα μας. Την εγκυμονούσε η Ελεονόρα, να πούμε, με το καλό να γεννήσει το κορίτσι. Είχε προειδοποιήσει η Ελεονόρα Μελέτη και με δηλώσεις και με κάποια σχόλια που έγραφε στο διαδίκτυο. Το πιο πρόσφατο σχόλιο ήταν αυτό που είχε πει ότι θα έπρεπε να είμαι στον Αλφα προχθές. Αλλά εμπιστεύτηκα, λέει, τον λόγο, την τιμή και την εγκυρότητα του Sky, δυστυχώς, για αυτήν, όπως είπε η ίδια. Άρα λοιπόν, δηλαδή, έχουμε μία δήλωση που είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγο καιρό της κυρίας Μελέτη, που έλεγε ότι τις φέρθηκαν απρεπώς στο Sky. Έχετε προχθές να κάνει μία δημοσίευση στο διαδίκτυο. Ξαναδιάβασε μας τη δημοσίευση που έκανε. Ναι, είχε πει χαρακτηριστικά. Βασικά, εξ αρχής, στον Α θα έπρεπε να νίκω, αλλά εμπιστεύτηκα τον λόγο, την τιμή και την εγκυρότητα του Sky. Και Sky σαν βόμβα σήμερα, την αγωγή που έχει κάνει η Ελεονόρα Μελέτη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, του ζητάει 50.000 ευρώ ως αποζημίωση. Και έχουμε την εκδίκαση του δικαστηρίου στις 5 Δεκεμβρίου, ναι. Για πες μας λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, η Ελεονόρα Μελέτη συγκεκριμένα, με τον δικηγόρο της, τον γνωστό δικηγόρο Νίκο Αγαπινό, ζητάει 50.000 ευρώ, 17.000 ευρώ είναι για μισθούς που, όπως λέει η ίδια, δεν έχει πάρει, ενώ ζητάει και χρήματα λόγω ηθικής βλάβης στο ποσό των 30.000 ευρώ. Συν μαζί με το δώρο Χριστουγέννου και τα δικαστικά έξοδα φτάνουν τις 50.000 ευρώ. Τώρα λοιπόν, η Ελεονόρα Μελέτη λέει συγκεκριμένα ότι εγώ είχα ξεκινήσει να εργάζομαι στο κανάλι, δηλαδή η πρόσληψή μου έγινε προφορικά την 1η Απριλίου, ενώ η προφορική αυτή συμφωνία έγινε γραπτή στις 12 Μαΐου του 2017. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πηγαίνει και στο γεγονός που απομακρύνθηκε από τον Sky και λέει χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι είχαμε συμφωνήσει με τον σταθμό την περαιτέρω συνεργασία, αντιμετώπισα μια αδιάφορη και επιθετική στάση σε σημείο να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τους εκπροσώπους του καναλιού. Την έδερνα δηλαδή, λέει, του καναλιού. Οι οποίοι με απέφευγαν επιμελώς και εξακολουθητικώς. Ξαφνικά στις 28 Αυγούστου το κανάλι μου ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί την περαιτέρω συνεργασία μαζί μου και εν τέλει την 31 Αυγούστου μου ανακοίνωσε ότι διακόπτει οριστικά την μεταξύ μας σύμβαση, ενώ την ίδια ημέρα δήλωσε ψευδός έναντι των αρμοδίων αρχών την οικειοθελή αποχώρησή μου, ενώ ουδέποτε συνέβη αυτό. Μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν λέει ότι κατηγορεί καταρχάς ο Σκάκια συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Λέει το ένα ότι δεν την πληρώσανε. Σωστά. Για περισσότερο από ένα μήνα. Πόσο είπαν το μήνα, δηλαδή, 12.000? Ναι, δεν το, αυτό τώρα δεν ξέρω. Λέει, και τι λέει, τόσο προκύπτει. Ωλα, 12.000 και έπαιρνε, μια χαρά η Ελεονόρα την κόβω. Πάμε λοιπόν, την Ελεονόρα. Το τσέπαν το 12.000 εκεί. Πάμε Sky λοιπόν. Έχει απαντήσει και σε συνέντευξη σχετικά με την Ελεονόρα Μελέτη. Με έχουν απαντήσει, το θέμα είναι ότι έχουμε δικαστική διαμάχη πλέον και το θέμα είναι εδώ πώς απαντήσει από εδώ και πλέον το κανάλι μέσω των δικηγόρων του. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι ένα παιχνίδι δηλώσεων τώρα. Δεν είναι ένας πόλεμος δηλώσεων αυτή τη στιγμή. Είχε εδώ μιλάμε πόλεμο κανονικό δικαστική διαμάχη. Τώρα πάει και αυτή και κάνει προφορική συμφωνία 1 Απριλιά. Το 1 Απριλίου. Εκεί λοιπόν τι να πει το ελληνικό δικαστήριο. Κυρία μου, πλάκα σας κάνανε. 1 Απριλιά ήτανε. Είναι ένα έθιμο. Σαν να θεωρώ 1 Απριλιά και να πω, Βαγγέλη Καράλη, το κανάλι θα σου δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα το πιστέψεις? Θα το πιστέψεις, Καράλη? Δύσκολα, δύσκολα. Ή θα είσαι και εσύ σαν την Ελεονόρα Μελέτη? Στις επιχειρήσεις δεν υπάρχει ημερομηνία όμως. Μάλιστα. Πάντως το μεγάλο παράπονο της Ελεονόρας Μελέτη και γι' αυτόν τον λόγο που κάνει την αγωγή είναι διότι είχε συμφωνήσει, όπως λέει η ίδια, την παρουσίαση της νέας καθημερινής εκπομπής, ενημερωτικής και ψυχαγωγικής. Κάτι που δεν έγινε ποτέ, όπου λέει η ίδια, εγώ απέρριψα πολλές προτάσεις κρατώντας αυτήν την προφορική συμφωνία του Sky. Ναι, δεν έγινε γιατί έτσι είχαν επισημάνει ότι το ύφος της εκπομπής που θέλει να κάνει είναι απόλυτα ίδιο με ένα άλλο. Μιας άλλης εκπομπής που είναι στο ίδιο κανάλι. Μοιάζανε τα... εσύ να το αλλάξει. Μοιάζανε τα περιεχόμενα των εκπομπών μας, ναι, λες. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι η Ελεονόρα, και έχει μεγάλη σημασία, θα το ξαναδιαβάσω σε αυτό, λέει ότι την αποφεύγανε. Ναι. Δεν της δείχναν την αγάπη. Και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Δεν την αγκαλιάζανε. Δεν ήταν τρυφεροί άνθρωποι του Sky. Δεν ήσασταν τρυφεροί κύριοι του Sky.
Είναι ένα γλυκό κορίτσι, Λεωνόρα. Εδώ θέλει πέρα αγάπη και στοργή. Εδώ πέρα υπάρχει και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που θα πρέπει να την ακούσει ο κόσμος. Ότι όταν η Ελεονόρα Μελέτη έκανε αυτή την προφορική συνεργασία με τον Sky, ήταν διευθυντής προγράμματος ο Σταμάτης Μαλέλης, που όπως γνωρίζουμε έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Όσο η Ελεονόρα Μελέτη έκανε το Survivor Πανόραμα, ο Σταμάτης Μαλέλης, όπως γνωρίζουμε, ήταν πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από το Sky. Τελικά αποχώρησε, έχει κάποιον έτσι τιμητικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι και αυτό έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο. Ήταν ένα κομβικό σημείο για την συνέχεια ή όχι της Ελεονόρας Μελέτη, όπως είδαμε. Το θέμα εδώ πέρα είναι, υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό. Γιατί κάποιοι είπανε ότι είχε σχέση και η εγκυμοσύνη της. Ναι, απάντησε και γι' αυτό η Ελεονόρα Μελέτη. Ακούστηκε λοιπόν ότι έχει συσχετιστεί με την εγκυμοσύνη της. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς έχει ακούσει η Ευαγγέλη? Ναι, όπως γνωρίζουμε, η Ελεονόρα Μελέτη είναι έγκυος, έτσι, ναι, από το καλοκαίρι. Λέει η ίδια συγκεκριμένα, καλύτερα μεταφέρουμε τα λεγόμενά της. Επέσταξε, αν μου τάξει μπροστά σου και βέβαια τα λύσω η ώρα. Με το τσιγκέλι θα βγάλουμε. Στη φόρα λέγεται η εκπομπή μας. Πες τα, σε παρακαλώ. Στη φόρα με suspense όμως. Πες τα. Λέει, ως προελεύθη κυοφορώ ήδη από τις 7 Εβδόμου του 2017 και το γεγονός της εγκυμοσύνης μου καθιστά άκυρη την απόλυσή μου, η οποία με τα ταύτα την χάνει πολλαπλώς άκυρη. Η γνώση της κατάστασής μου σαφώς και υπήρχε στο κανάλι. Σκοπίμως και εν αγνία μου προσέδωσε ψευδώς τον χαρακτηρισμό της ιοκεθελούς αποχώρησης. Δεν εγένετο καν επίκληση σπουδαίου λόγου όπως απαιτεί ο νόμος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, λέει η κυρία Μελέτη ότι ο Sky δεν δήλωσε ότι την απέλησε, αλλά δήλωσε ότι παραιτήθηκε. Ότι δήλωσε παρέτηση. Και λέει ότι δεν είχε δικαίωμα ο Sky να την απολύσει, επειδή είχε γνωστοποιήσει στον τηλεοπτικό σταθμό ότι ήταν έγκυος και κυοφορεί. Που ο νόμος λέει στο εργατικό δίκαιο ότι όταν είναι μια γυναίκα έγκυος, δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να την απολύσει. Σωστό. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα χοντραίνει το θέμα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει γενικότερα η πόρτα του Sky για την Ελεονόρα. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και με τον τηλεοπτικό σταθμό Ε. Βλέπουμε όπου πάει η Ελεονόρα, λίγο ταράζει τα νερά. Δεν μένει, είναι πυριωτάθη κιόλας, δεν κολλάει. Να πω κάτι, παιδί. Ναι. Εγώ την Ελεονόρα και άλλοι και τι συνάδελφοι, την έχω ζήσει και από κοντά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ ισχυρό χαρακτήρα και προσωπικότητα. Και όταν κάτι την αδικεί, δεν διστάζει να βγει και να το πει. Και κάτι δει αν θα το πει στο πρόσωπο του άλλου, αλλά θα το δημοσιεύσει κιόλας. Δηλαδή θα το κάνει γνωστό στον κόσμο. Εγώ την Ελεονόρα την είχα δει μόνο δύο φορές στο κοντινό κορίτσι, δεν ξέρω από κοντά. Μια φορά στην μπάρα που έκανε σέρφινγκ εκεί με κάτι άλλους εκεί. Ήταν καλή. Και στο νοσοκομείο την είχα πετύχει τις προάλλες. Και συνήθως αυτά, αυτά που λέει έχει και δίκιο. Τώρα, ας πούμε, με το Sky η υπόθεση είναι λίγο περίεργη. Φυσικά ένα κανάλι μπορεί να αλλάξει τα πλάνα του και να αποφασίσει να βγάλει κάποια άλλη εκπομπή από αυτήν που μπορεί να έχει συμφωνήσει. Όμως δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο η συμφωνία ίσχυε και αν ήταν στα χαρτιά ή αν ήταν μόνο προφορικά. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς η Ελεονόρα Μελέτη έκανε μια προφορική συμφωνία? Μάλιστα.